Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας. Επιστροφή των παιδιών στα Θρανία και ναι, προετοιμασίες. Εννοείται και εξωτερικούς χώρους και εσωτερικούς. Όπως γνωρίζετε ήδη με μια οδηγία που είχε έρθει πριν τις 10 του Μάη, 9 νομίζω, για να τοποθετηθούν οι καθαρίστρες των δημοτικών και των νηπιαγωγείων στα σχολεία που θα άνοιγαν τότε γυμνάσια και λύκεια. Οι καθαρίστρες λοιπόν των δημοτικών είχαν μεταφερθεί στα λύκεια και τα γυμνάσια που λειτουργούσαν από τις 10 του Μάη. Επειδή μέχρι και χτες δεν είχε έρθει κάποια ενημέρωση από το Υπουργείο, αποφάσισα να σας πω την αλήθεια και σαν πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής να επιστραφούν οι καθαρίστριες πίσω στις θέσεις τους και στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά, ούτως ώστε να έχουν ένα τριήμερο μπροστά για να γίνει σωστός και σχολαστικός καθαρισμός στα σχολεία για να είμαστε έτοιμοι τη Δευτέρα. Από εκεί και πέρα, εμείς τώρα από την πλευρά μας, σαν Δήμος, για να, επειδή σε κάποιες θέσεις μπορεί να χρειαστεί βοήθεια κάποια ένα ή δύο σχολεία, δεν έχουμε δυστυχώς τη δυνατότητα και όλοι οι Δήμοι, από ό,τι βλέπω, ζητάνε και επιπλέον χρηματοδοτήσεις και τη δυνατότητα για να γίνει προσλήψεις παραπάνω σε καθαρίστριες για τα σχολεία. Δεν έχουμε καμία απάντηση ακόμα. Εμείς θα πορευτούμε με τις καθαρίστριες που έχουμε τώρα που καλύπτουν όλα τα σχολεία. Εάν όμως χρειαστεί επιπλέον τοποθέτηση καθαριστριών, η μέρη να είναι του κράτους και μόνο του κράτους, και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Διότι και σαν Δήμος δεν έχουμε τη δυνατότητα και δεν είμαστε επανδρομένοι ούτως ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε με καθαρίστριες του Δήμου τα σχολεία όλης της περιοχής. Γιατί θα πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα σε όλα τα σχολεία, μιλάμε για μεγάλα συγκροτήματα σχολικά. Εννοείται. Οπότε θα πρέπει να γίνεται σχολαστικός καθαρισμός κατά τη διάρκεια της σχολικής, κάθε σχολικής ημέρας. Έτσι, και θα μπαίνουν και μέσα στις αίθουσες, στους κοινόχρηστους χώρους, τι να πρωτοκαθαρίσουν και εκείνες. Άρα λοιπόν υπάρχει έλλειψη, μας λέτε. Εκτιμάτε ότι υπάρχει έλλειψη. Θεωρώ ότι με τα δεδομένα που λειτουργούσαν τα γυμνάσια και τα λύκεια, σίγουρα θα υπάρξει έλλειψη. Εάν δηλαδή... Γιατί αποδυναμώνεται τώρα η προσπάθεια τώρα, που είχε γίνει για τη δευτεροβάθμια. Έτσι, γύρισαν όλες τις καθαρίστριες στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά. Άρα λοιπόν θα υπάρξει ένα κενό. Ή θα δοθεί επιπλέον χρηματοδότηση για να δουλέψουν οι καθαρίστριες υπάρχουσες παραπάνω ώρες και να πληρωθούν οι γυναίκες παραπάνω για τις ώρες τις παραπάνω που θα δουλέψουν. Ή πρέπει να δοθεί η δυνατότητα μέσω του ΙΝΕΔΙΒΗΜ, δεν ξέρω, μέσω του Δήμου, μέσω εξτρά χρηματοδοτήσεων λόγω έκτακτης κατάστασης να προσληφθούν κάποια άτομα για να επανδρωθούν τα σχολεία επιπλέον. Αυτό θεωρώ ότι μέχρι και σήμερα έπρεπε να έχει λυθεί, δεν το συζητώ. Αυτή τη στιγμή που προσανατολίζονταν σε αυτή την κατεύθυνση, πιο έγκαιρα να είχαν δώσει το OK και να γίνουν προσλήψεις με γρήγορες διαδικασίες. Δεν, ας πούμε, καλύψαμε τα κενά των λυκείων και των γυμνασίων, αλλά τη στιγμή που αποφασίζεται να είναι ανοιχτά τα δημοτικά, πρέπει να δοθεί μια λύση και για τα δημοτικά και για τα νηπιαγωγεία. Πόσο μάλλον που είναι μικρότερα παιδιά και δεν έχουν την άνεση και την ευχέρεια να μπουν σε μία τάξη, αν και πιστεύω τα παιδιά από το σπίτι τους 2 μήνες τώρα έχουν μάθει σε αυτή τη διαδικασία, οπότε έχουν εκπαιδευτεί, το λέω αυτό από προσωπική εμπειρία, αλλά από εκεί και πέρα, εάν πρέπει να είναι καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου μία καθαρίστρια και μετά το τέλος της λειτουργίας να υπάρχει άλλη μία καθαρίστρια να κάνει ένα γενικό καθαρισμό, ούτως ώστε να είναι το πρωί το σχολείο καθαρό με το που θα έρχονται τα παιδιά και να ξεκινάει και η άλλη καθαρίστρια, θα θέλουμε διπλάσιες καθαρίστριες. Δηλαδή, εμείς έχουμε 25 καθαρίστριες αυτή τη στιγμή στα σχολεία του Δήμου. Είναι 17 εργολάβοι και 8 μόνιμες καθαρίστριες στο προσωπικό του Δήμου για τα σχολεία. Έτσι. Για την πρωτοβάθμια μιλάμε, έτσι. Για την πρωτοβάθμια μιλάω μόνο. Ναι. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε άλλες 25. Αχα. Άρα λοιπόν, λέτε, ή πρέπει να δοθούν χρήματα να δουλέψουν περισσότερες ώρες οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι, ή να δοθούν χρήματα για ένα μήνα τουλάχιστον, για πρόσληψη ενός μήνα μέχρι τέλος Ιουνίου. Έτσι κι αλλιώς φέτος οι συμβάσεις των καθαριστριών λήγουν 36, ήταν διετής η σύμβαση. Οπότε θα μπούμε στη διαδικασία, σε νέα διαδικασία, για να κάνουμε νέες προσλήψεις από το Σεπτέμβριο για το νέο διδακτικό έτος. Και θα προχωρήσουμε σε νέες προσλήψεις καθαριστριών, η ανανέωση των παλιότερων βέβαια ανάλογα με την αποδοτικότητα της κάθε καθαρίστρια, δεν είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Εάν μας δώσουν λοιπόν τη δυνατότητα για ένα μήνα λόγω έκτακτης ανάγκης να προσληφθούν επιπλέον καθαρίστρες για να καλύψουμε τον ένα μήνα και στη συνέχεια να βγει καινούργια χρηματοδότηση επιπλέον βέβαια για το καινούργιο σχολικό έτος,
Αυτό είναι δικό τους το θέμα, πρέπει να το δούνε και για να δούμε και εμείς τι θα κάνουμε. Εγώ πάντως δεν περίμενα προσωπικά να έρθει νέα οδηγία από την Υπουργό Παιδείας, από το Υπουργείο, να πω την αλήθεια, και επέστρεψα σήμερα όλες τις καθαρίστριες των νηπιαγωγείων και των δημοτικών στις θέσεις τους για να καθαριστούν με την ώρα τους τα σχολεία να είναι έτοιμα τη Δευτέρα. Ας πούμε ένα παράδειγμα τώρα, ένα σχολείο της ΕΡΑΠΤΑ στο τρίτο δημοτικό που φιλοξενήσαμε και τον διευθυντή λίγο πριν. Υπάρχουν δύο καθαρίστριες σε αυτό το σχολείο? Όχι, υπάρχουν δύο καθαρίστριες στα σχολεία, το στο δεύτερο, στο όλα πρώτο. Όλα τα σχολεία έχουν από μία καθαρίστρια. Από μία καθαρίστρια. Από μία καθαρίστρια. Το μόνο σχολείο που έχει παραπάνω καθαρίστρια είναι το δεύτερο δημοτικό, διότι εκεί η καθαρίστρια που είναι στο δεύτερο δημοτικό είναι μόνιμη και βάσει του ωραρίου της μόνιμης καθαρίστριας δεν μπορεί να δουλέψει πάνω από 6,5 ώρες, οι οποίες 6,5 ώρες αντιστοιχούν σε 13 αίθουσες, και επειδή το δεύτερο δημοτικό σχολείο έχει 24 αίθουσες, εκεί έχει επιπλέον δύο καθαρίστριες που έχουν μετακινηθεί από δύο νηπιαγωγεία. Άρα λοιπόν οι εργολάβοι έχουν... είναι εργολάβοι καθαριότητας, είναι άλλη σύμβαση έργου, είναι ανεξάρτητες οι ώρες από τις ώρες της μόνιμης καθαρίστριας. Οπότε εκεί το κάθε σχολείο έχει μία καθαρίστρια. Όλα λοιπόν τα σχολεία έχουν μία καθαρίστρια. Εκτός το δεύτερο δημοτικό, επειδή τυχαίνει και η καθαρίστρια η κανονική, είναι μόνιμη καθαρίστρια του Δήμου, δεν είναι εργολάβος. Όλα τα σχολεία έχουν από μία καθαρίστρια. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι θα χρειαστούμε άλλες 25. Βέβαια, άλλες 25 καθαρίστριες. Για τα χωριά, υπάρχει και εκεί. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα. Όταν λέω για σχολεία, δεν λέω μόνο για τα σχολεία του. Εγώ το διευκρινίζω και. Εννοώ όλα τα σχολεία που λειτουργούν στο Δήμο Ιεράπτερας. Από τον Κουτσουρά μέχρι το Μύρτος, μέχρι την Καλαμάφκα και τις Μάλες και την Παχιάμο. Για όλα τα σχολιά του Δήμου. Μάλιστα, ωραία. Άρα λοιπόν υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για καθαρίστριες. Τώρα ναι, εδώ δεν ξέρω πώς θα καλυφθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση και αυτές που υπάρχουν θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να κρατήσουν εννοείται, το σχολείο εννοείται. Καθαρό. Να μην επιστρέψουν με ανησυχία δηλαδή. Όχι. Έχουμε παραλάβει ειδικά απολυμαντικά για τις μεγάλες επιφάνειες, για τα θρανία, για τα πόμολα, για τα καρεκλάκια τους, για τις έδρες, για τις πόρτες. Ειδικά απολυμαντικά τα οποία θα περνούν. Περνούνται σε καθημερινή βάση από τις καθαρίστριες, άλλα απολυμαντικά για το πάτωμα, δηλαδή από πλευράς καθαριστικών και υλικών είμαστε εξοπλισμένοι. Από εκεί και πέρα θέλουμε και ανθρώπινο δυναμικό, εάν χρειαστεί επιπλέον καθαριότητα στα σχολεία, όπως μας είχαν ζητήσει για τα γυμνάσια και τα λύκεια. Καθαρίζουμε αυτό. Υπάρχουν σχολεία που επικοινώνησαν μαζί σας διευθυντές που θέλουν κάτι να κάνετε στα σχολεία τους, είτε από ένα σπασμένο τζάμι μέχρι κάποια παρέμβαση πιο σοβαρή? Ναι, έχουμε κάνει το προηγούμενο διάστημα κάποιες παρεμβάσεις και στο σχολείο του Κεντριού και στο τρίτο δημοτικό που θέλανε κάποιες επιπλέον παρεμβάσεις σε κάποιους τοίχους, σε κάποια σημεία που είχαν λόγω των βροχών είχε δημιουργηθεί θέμα από σοβάδες. Έχουμε ξεκινήσει και καθαρίζουμε τους εξωτερικούς χώρους από χόρτα, γιατί δυστυχώς και στην υπηρεσία καθαριότητας δεν έχουμε προσωπικό και με το ένα άτομο που έχω προσπαθούμε να καλύψουμε και τις ανάγκες των σχολείων όσο μπορούμε τουλάχιστον. Και στη συνέχεια φυσικά όλο το καλοκαίρι θα δώσουμε ένα ιδιαίτερο τόνο και στη βάση και στα σχολεία. Αλλά τώρα αυτή την εβδομάδα πιστεύω να τα καταφέρουμε μέχρι και το Σαββατοκύριακο να καλύψουμε τις ανάγκες για τους προαύλιους χώρους. Τους εσωτερικούς χώρους θα τους καθαρίσουν οι καθαρίστρες, αυτό είναι σίγουρο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα σχολεία θα είναι σχολαστικά καθαρισμένα. Και ευελπιστούμε τώρα μέχρι τέλος της εβδομάδας να έχουμε κάποιες ιδιαίτερες οδηγίες, ειδικότερες οδηγίες, ούτως ώστε να ξέρουμε και εμείς πώς θα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Καλή δύναμη, καλή επιστροφή στα παιδιά. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Όχι, δεν θέλω να προσθέσω κάτι άλλο. Περιμένουμε, εύχομαι να μας δώσουν οδηγίες, να μας βοηθήσουν και από το κεντρικό κράτος, διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι Δήμοι έχουν πάρα πολλά προβλήματα ήδη. Και αν δεν μας χρηματοδοτήσουν, αν δεν μας στηρίξουν, δεν μπορούμε και εμείς να κάνουμε πολλά πράγματα. Από την πλευρά της Σχολικής Επιτροπής, τα χρήματα που έχουμε τα διαθέτουμε όλα στα σχολεία. Αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πρόσληψη προσωπικού, γιατί είναι για συγκεκριμένο σκοπό τα χρήματα που έχουμε στις σχολικές επιτροπές. Το διευκρινίζω και αυτό για να μην υπάρξει παρεξήγηση.
τα χρήματα που έχουμε στις σχολικές επιτροπές είναι για τα λειτουργικά τους έξοδα, για κάποια συντηρήσεις, τις μικροσυντηρήσεις που χρειάζονται τα σχολεία, τις μεγαλύτερες συντηρήσεις τις αναλαμβάνει ο Δήμος, αλλά πρόσληψη προσωπικού δυστυχώς πρέπει ή να έρθει εξτρά χρηματοδότηση με συγκεκριμένες οδηγίες για να προσλάβουμε προσωπικό ή να βρει κάποια άλλη λύση το Υπουργείο Παιδείας. Από μόνο του. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα μπορούσα να σας πάω στον προγραμματισμό για τα ογκώδη αντικείμενα. Δεν ξέρω αν έχετε χρόνο να μας πείτε δύο λόγια. Επειδή έχω κάποιες συναντήσεις τώρα που περιμένουν.